Γεια σας, τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Για όσους δεν με ξέρουν, εγώ είμαι η Σταυρούλα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Σήμερα θα κάνουμε αυτό το ωραίο smoky, warm tone, glam look κτλ. Είναι κάτι το οποίο γενικά φοριέται φθινόπωρο χειμώνα από εδώ και πέρα. Δεν θέλω να σας τη χαλάσω, αλλά έχει μπει Σεπτέμβρης. Φθινοποριάζει, άρα μη με βρίσετε. Αλλά αντικειμενικά είναι φθινόπωρο πλέον, μπαίνει το φθινόπωρο, άλλο αν έχει ντάλα ήλιο και έχουμε βγάλει την μπέμπελη, άλλο είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το look, αν θέλετε να δείτε πώς έγινε με την προϊόντα και τα λοιπά, μείνετε σε αυτή την παρέα. Λοιπόν, ξεκίνησα με τα φρύδια γιατί το smoky έχει λίγο πιο έντονο χρώματα, οπότε φοβόμουν για το fallout. Από εκεί και πέρα είμαι πολύ αστεία, πιστεύω έτσι. Θα ξεκινήσω κανονικά με primer. Θα πάω με τις Wet n Wild το matte face primer. Συγγνώμη που μιλάω πιο σιγά σήμερα, μπορεί να ακούγεται λίγο πιο σιγά, να ακούγομαι λίγο πιο σιγά σε αυτό το βίντεο, γιατί κοιμάται η νηψιά μου και φοβάμαι μην την ξυπνήσω, γιατί αν την ξυπνήσω θα έχουμε κλάματα. Εφαρμόζω κανονικά το primer στα σημεία εδώ πέρα. Εδώ έχω βάλει concealer, οπότε αποφεύγω αυτά τα σημεία. Στα υπόλοιπα σημεία απλά κανονικά το primer. Παρόλο που θα ξεκινήσω με τα μάτια, απλώνω πρώτα το primer γιατί θέλω λίγο να εισχωρήσει και να καθίσει στην επιδερμίδα. Λοιπόν, το τοποθετώ σε όλο το βλέφαρο για βάση. Όπως έχω ξαναναφέρει σε βίντεο, είναι ένα concealer πολύ matte, πολύ σταθερό, οπότε είναι πολύ ωραία βάση για τα μάτια. Την απλώνω τα μποναριστά σε όλο το βλέφαρο. Λοιπόν, και η παλέτα που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι από τη Morphe. Είναι η 3502, ναι, Second Nature Palette. Είναι αυτή εδώ. Μου έχει φύγει όλο το μαύρο. Δεν έχω μαύρο σε αυτή την παλέτα. Θα χρησιμοποιήσω κάποιο άλλο. Είναι μια παλέτα η οποία για σμόκι, πιο θερμούς τόνους κτλ. Είναι η ιδανικότερη. Να ξέρετε τι βρίσκεται στο Look Fantastic που είναι ελληνικό site, οπότε δεν περνάει τελωνία κτλ. Και δεν έχετε να περιμένετε 150 μέρες για να έρθει η παλέτα σπίτι σας. Έχει εξαιρετική φόρμουλα, γράφουν τέλεια, το pigment είναι απίστευτο. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραία παλέτα για αυτό το σκοπό που το θέλουμε. Λοιπόν, και θα πάρω ένα fluffy πινέλο. Χωρίς κανένα σατέρα το βλέφαρό μου θα πάω με αυτήν εδώ την απόχρωση, την πρώτη εδώ, για να το χρησιμοποιήσω για χρώμα μετάβασης. Τέλεια, παίρνω ένα πιο κλειστό fluffy πινέλο και θα πάω σε αυτήν εδώ. Και αυτό που θέλω να κάνω να πάρω λίγη ποσότητα και με τα μποναριστές κινήσεις ουσιαστικά να το τοποθετήσω εδώ πέρα για να χτίσω τη γωνία μου. Και επιστρέφω με το πρώτο πινέλο και θα πάρω τη λίγο πιο σκούρη απόχρωση εδώ για να σβήσω το καφέ το σκούρο μου. Λοιπόν, ύστερα θα πάρω με το ίδιο πινέλο αυτήν εδώ την πιο σκούρη ψυχρή απόχρωση και θα την τοποθετήσω στη γωνία και λίγο στο κενό σημείο γιατί θέλω όλο να είναι smoky. Απλά θέλουμε το πάνω μέρος να είναι λίγο πιο σβησμένο, ούτως ώστε να είναι το λεγόμενο ουσιαστικά smoky, να καταλήγει στο πιο σκούρο. Οπότε παίρνουμε λίγο από αυτήν και πάλι τα μποναριστά χτίζουμε πάλι τη γωνία προς τα μέσα αυτή τη φορά. Thank you.
Λοιπόν, και θα πάρω με το χέρι μου αυτήν εδώ τη σκούρη απόχρωση και θα την τοποθετήσω σε όλο το κινητοβλέφαρο που έχω αφήσει κενό. Λοιπόν, θα ξαναπάω με αυτή την απόχρωση, τη λίγο πιο σκούρη θερμή και θα σβήσω εδώ πέρα όλα τα χρώματα. Και θα πάρω ξανά εδώ και πάλι στο σκούρο μου για να καλύψω κάποια κενά που είδα. Εδώ το μάτι μου κάνει εκ του φυσικού του σαν ένα βαθούλωμα, οπότε πάντα σε κάθε σκιά έχω ένα πάτσι εκεί πέρα, αλλά το έχω μάθει πλέον ότι είναι από το μάτι μου που το παθαίνει μόνο του για κάποιο λόγο. Μάλλον έπεσα μικρή και έχω ουλή κάπως έτσι, οπότε εκεί πέρα δεν κάθεται σκιά ποτέ, να το ξέρετε. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς έκανα πρώτα τα μάτια, γιατί έχουμε αρκετό καφέ και αυτό άμα εισχωρήσει γενικά στο concealer, είσαι γκρι μετά από κάτω, δεν υπάρχει γυρισμός, δεν υπάρχει σωτηρία. Ωραία, έχω βάλει το primer, είμαι matte, θα αφήσω έτσι τις σκιές προς το παρόν και μετά θα κάνουμε το under eye. Πάω με το Wonderlight Serum Makeup από Radiant, είναι ένα πολύ ενεργατικό serum ανάλαφρο και επειδή θα κάνω πολύ matte smoky σήμερα, θέλω να υπάρχει λίγη λάμψη στο πρόσωπό μου, οπότε είναι ένα πολύ ωραίο makeup έτσι για ενυδάτωση, λάμψη κτλ. Μέτρια σκάλυψη σαν make-up, δεν καλύπτει πάρα πολλά, αλλά δεν με χαλάει. Ωραία, και για concealer φυσικά θα πάω στο Infallible More Than Concealer, αυτό που έβαλα για βάση για τα μάτια. Τέλεια, έτοιμο και το concealer. Για πούδρα θα πάω με την RCMate No Color, την πούδρα σε όλο το πρόσωπο κανονικά, για να σετάρω και το concealer και λίγο το υπόλοιπο μου πρόσωπο χωρίς να μου αλλοιώσει το χρώμα. Και για bronzer και contour σε αυτό το βίντεο θα πάω με τη Revolution, την Iconic Lights and Contour Pro. Στο προηγούμενο βίντεο θυμήθηκα πόσο πολύ την αγαπώ αυτή την παλέτα. Είναι αυτή εδώ, έχει και πούδρες και κοψίματα κτλ. Μου είχε λείψει, δεν τη χρησιμοποιούσα τον τελευταίο καιρό, αλλά την ξαναθυμήθηκα. Θα πάρω αυτό εδώ το πιο θερμό και θα κάνω λίγο bronzing. Και θα πάρω την λίγο πιο σκούρη απόχρωση εδώ και θα κάνω ένα ελαφρύ κόψιμο. Απλά και μόνο επειδή το μακιγιάζ στα μάτια είναι έντονο, θέλουμε και ένα πρόσωπο να το υποστηρίξει, οπότε θέλουμε λίγο πιο έντονες γωνίες θεωρώ, γι' αυτό κάνω και λίγο κοντούρ, λίγο πιο έτσι σαρ, πιο αυστηρό.
Τέλεια και για ρούς θα πάω στις Catrice το, θα σας πω, το Blast Box, είναι το Glistering Pink, είναι έτσι ένα ροζ πάρα πολύ απαλό, ίσα ίσα για να μου δώσει φρεσκάδα στο όλο look. Και θα σετάρω όλο μου το πρόσωπο με τη MAC το Prep and Prime, το κλασικό. Βασικά δεν είναι το κλασικό, ψέματα σας λέω, είναι αυτό με το τριαντάφυλλο νομίζω το scent. Τέλεια! Και επειδή γενικά το look μας δεν θα έχει πάρα πολλές λάμψεις, στα μάτια θα φροντίσουμε εμείς να βάλουμε με το highlighter, εννοείται, και θα πάω στο Charmed, είναι αυτό εδώ το πιο χρυσό, είναι η παλέτα του Beauty Bay Living My Best Light, και με ένα fluffy πινέλο, ενώ ένα ακόμα ανοπώ το πρόσωπό μου. Ωραία, και αφού είμαι έτοιμη με τις λάμψεις και τα λοιπά, έβαλα και στον εσωκανθό, συνεχίζουμε με τα μάτια. Και έχετε δύο επιλογές, είτε μπορείτε να πλαισιώσετε το άνω βλέφαρο με eyeliner, είτε μπορείτε να το κάνετε με ένα smoky μαύρο, με ένα smoky καφέ μολύβι για τα μάτια. Εγώ αυτό κάνω, όταν κάνω smoky γενικότερα παίρνω ένα μολύβι καφέ και το τοποθετώ σβησμένο στην πάνω μεριά του ματιού. Απλά είναι πάρα πολύ υποκειμενικό, μπορείτε να το κάνετε και με eyeliner. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ πιο κολακευτικό το look, πολύ πιο φθινοπορεινό. Ωραία, έτσι όπως πέρασα το μολύβι το έβαλα και από την πάνω μέσα μεριά και θα πάω πάλι με τη Morphe την παλέτα εδώ και θα πάρω το αυτό το χρώμα εδώ για να το σβήσω στην κάτω πλευρά του ματιού μου. Πάλι με το σμόκι μολύβι και το τοποθετώ μέσα και το σφήνω να βγει προς τα έξω. Ωραία, και θα πάω με το Volume Booster από Essence με τη μάσκαρα, τη The Mascara Revolution από Makeup Revolution Pro. Την είδατε και στο προηγούμενο βίντεο, είναι μία από τις αγαπημένες μου, έγινε βασικά. Και δεν φαντάζομαι πώς θα γίνουν τα μάτια μου με το Volume Booster από κάτω. Τέλεια, πάω, βάζω βλεφαρίδες γρήγορα και επιστρέφω να τελειώσουμε το look. Ωραία, επέστρεψα, έβαλα και τα άμενα μουσκουλαρίκια και δεν τα έβαλα πριν για να μην τα λερώσω και έβαλα και λίγη λάμψη έτσι εδώ πάνω, έβαλα από την ίδια παλέτα το πιο σκούρο εδώ, είναι πολύ ωραίο για το σώμα, αν θέλετε να το κάνετε και εσείς αυτό το trick, και θα πάω για συνδυασμό για το κραγιόν. Πάλι από Morphe, το Virgin είναι από τα Matte, το βρίσκεται και αυτό στο Look Fantastic. Σας το λέω ότι το βρίσκεται σε ελληνικό site γιατί έχω την πάτησα, τα είχα παραγγείλει από Morphe και τα λοιπά, μου χρεώσαν μεταφορικά κτλ. Οπότε το Look Fantastic μπορείτε να τηλεφωνήσετε αν θέλετε να κάνετε και παραγγελία από εκεί. Οπότε καλύτερα να έχετε ένα safe site παρά να περιμένετε αν κτλ. Αν θα έρθουν, πότε θα έρθουν, τι θα γίνει, πότε θα γίνει, τα είχα περάσει, γι' αυτό σας το λέω.
Οπότε πάω, συγγνώμη δεν σας είπα το μολύβι, πάω με το Nude Brown Long Stay Lip Sharpen in από τη 17 και είναι πολύ πιο σκούρο για να γίνει αυτό το λεγόμενο ψυχρό συνδυασμό, γιατί έχω βάλει πάρα πολύ θερμά στα μάτια, οπότε θέλω λίγο να το κρατήσω πιο low key με το κραγιόν. Ωραία, και τοποθετώ μετά το κραγιόν. Τα χείλη μου, να ξέρετε, είναι λίγο πιο ξηρά αυτές τις μέρες, οπότε αν κάνουν γραμμές δεν οφείλεται στο κραγιόν, οφείλεται γενικά στα χείλη μου. Μπορείτε να το αφήσετε κάλλιστα έτσι, το οποίο είναι πιο φθινοπορεινό, matte κτλ. Αλλά μπορείτε να βάλετε και λίγο gloss. Εγώ θα βάλω το Vinyl Gloss, Long Lasting Gloss από τη Radiant στο νούμερο 14. Λοιπόν, αυτό είναι το τελειωτικό look. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι πιο φθινοπορεινό, λίγο έτσι πιο smoky, πιο έντονο. Εγώ το κάνω γενικότερα το φθινόπωρο και το χειμώνα, μου αρέσει, είναι λίγο πιο έξτρα, πιο γκλαμ κτλ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ για μια ακόμη φορά, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μην ξεχνάτε, αν σας άρεσε, να κάνετε ένα like, ένα subscribe, αν θέλετε να μείνουμε εδώ σε αυτή την παρέα όλοι μαζί, να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα ωραία τα βίντεο που ελπίζω να σας αρέσουν πάρα πολύ. Τα λέμε στη συνέχεια σε ένα ακόμη βίντεο, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά, φιλάκια πολλά.